Στον ίδιο χώρο βρίσκεται και ο οίκος ευγυρίας Villa Regina Pacis, όπου παρέχει φροντίδα σε ηλικιωμένα άτομα. Το 1844, οι αδελφές του τάγματος του Αγίου Ιωσήφ της Εμφανίσεως από τη Γαλλία εγκαταστάθηκαν στη Λάρνακα μετά από πρόσκληση του τότε Λατίνου Επισκόπου Πάολο Μπρουνόνι. Στην πόλη αυτή λειτουργήσαν το πρώτο νοσοκομείο μαζί με τον γιατρό Ζωζέφ Ιρενέ Φομπλάν και περιέθαλψαν ασθενείς κατά την περίοδο επιδημίας τύφου. Στη συνέχεια, οι καλόγριες έκτισαν τη σχολή και τη μονή του Αγίου Ιωσήφ. Ακριβώς έξω από τη μονή, η πόλη της Λάρνακας ανέγειρε ένα μικρό μνημείο εις μνήμη της καλόγριας Σοφή Σαμπών, που πέθανε από τύφο. Λεμεσός. Φτάνουμε στην πόλη της Λεμεσού, με πρώτο σταθμό την εκκλησία της Αγίας Εκατερίνης. Η εκκλησία βρίσκεται στο παραλιακό μέτωπο της πόλης και άρχισε να κτίζεται γύρω στο 1872 από τον ιερέα και αρχιτέκτονα Φραντσέσκο Νταμουγκιντόρο σε στυλ μπαρόκ. Λίγο αργότερα, οι αψίδες της διακοσμήθηκαν με βυζαντινές τοιχογραφίες. Λέγεται ότι κάτω από την εκκλησία της Αγίας Εκατερίνης υπήρχε άλλη εκκλησία, η οποία καταστράφηκε διαμέσου των αιώνων και κτίστηκε σημερινή όπως τη βλέπουμε. Πίσω από την εκκλησία λειτουργεί το Καταφύγιο Αγίου Φραγκίσκου για την προστασία των ξένων εργαζομένων, παρέχοντας χώρους συγκέντρωσης για τη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων τους. Τις Κυριακές συγκεντρώνεται μεγάλος αριθμός ξένων εργαζομένων. Και εδώ η εκκλησία έχει δημιουργήσει τη φιλανθρωπική οργάνωση Αγίας Εκατερίνης, όπου παρέχει κοινωνικό έργο. Το μεσαιωνικό κάστρο της πόλης πιθανότατα πρωτοκτίστηκε από τον Γκι ντε Λουζινιάν το 1193, το οποίο μετά παραδόθηκε στους Ναΐτες. Λέγεται ότι στη συνέχεια οι Γενουάτες κυρίεψαν το κάστρο και αντιστάθηκαν στην επίθεση των Μαμελούκων παρά τις ζημιές που υπέστη. Μετά τους Ενετούς, το κατέλαβαν οι Οθωμανοί με την κατάληψη της Κύπρου. Λέγεται ότι εδώ τελέστηκαν οι γάμοι του βασιλιά της Αγγλίας Ριχάρδου του Λεοντόκαρδου με την πριγκίπισσα Βερεγκάρια της Ναβάρας. Από το 1987 λειτουργεί ως μεσαιωνικό μουσείο. Η σχολή Αγίας Μαρίας ιδρύθηκε το 1922 από την αδελφότητα της Ιεράς Καρδίας του Ιησού, τάγμα των Φραγκισκανών Αδελφών. Η σχολή έχει σαν στόχο την σοβαρή εισφορά στην εκπαίδευση, ξεκινώντας με δύο νηπιαγωγεία, το αγγλόφωνο και το ελληνόφωνο. Ως την 7η ηλικίου προσφέρει συνολική εκπαίδευση με ιδιαίτερη έμφαση στην εκμάθηση ξένων γλωσσών. Και εδώ φοιτούν παιδιά ασχέτως εθνικής και θρησκευτικής προέλευσης. Στη σχολή υπάρχει και το παρεκκλήσι της Αγίας Μαρίας.
Το επιβλητικό κάστρο Κολοσσίου μεταβλήθηκε σε κρατήδιο κατά την περίοδο των Λιζινιανών με την κατάληψη από τον Ριχάρδο τον Λεοντόκαρδο για τρεις σχεδόν αιώνες, από το 1192 μέχρι το 1489. Ο Ριχάρδος αξιοποίησε την έφορη περιοχή γύρω από το κάστρο, βοηθώντας έτσι στην οικονομική και εμπορική ανάπτυξή της με την παραγωγή κρασιών και ιδιαίτερα της κουμανταρίας που πήρε το όνομά της από τα αμπέλια που καλλιεργούσαν. Στην ίδια περιοχή βρίσκονται και τα κατάλοιπα του εργοστασίου παραγωγής ζάχαρης. Το κάστρο σήμερα είναι υπό την ευθύνη του Τμήματος Αρχαιοτήτων. Πάφος. Επόμενός μας σταθμός η Πάφος. Και η εικόνα μας οδηγεί στο όμορφο μικρό κάστρο της Πάφου, στο δυτικό τμήμα του λιμανιού. Ουσιαστικά, πρόκειται για δύο μεσαιωνικούς πύργους που κτίστηκαν μετά το 1222. Έγιναν κάστρο από τους Γενουάτες λίγο αργότερα και στις αρχές του 16ου αιώνα ξανακτίστηκε από τους Ενετούς. Από το 1935 κηρύχθηκε ως αρχαίο μνημείο και είναι υπό την ευθύνη του Τμήματος Αρχαιοτήτων. Λίγο πιο κάτω βρίσκουμε τα ερείπια Φραγκισκανικής Εκκλησίας. Το 1210 μετά Χριστόν, οι Λατίνοι Φραγκισκανοί ιερείς ήρθαν στην Κύπρο και έκτισαν δίπλα από τη στήλη όπου δέθηκε και μαστιγώθηκε ο Απόστολος Παύλος ένα μεγάλο μοναστήρι. Το μοναστήρι αυτό καταστράφηκε από τους σεισμούς. Κάθε χρόνο στις 29 Ιουνίου, στη γιορτή του Αποστόλου Παύλου και Πέτρου, με την παρουσία Λατίνων Επισκόπων και Λατίνων της Πάφου, τελείται σε αυτόν εδώ το χώρο λειτουργία. Φτάνουμε στο Μέσα Χωριό, όπου η Εκκλησία, με τη βοήθεια των Λατίνων της Πάφου και με αριθμό Λατίνων μοναχών, προχωρεί στην ολοκλήρωση του Κέντρου Ανακουφιστικής Φροντίδας, Hospice. Σε μικρή απόσταση από το Hospice λειτουργεί, με την υποστήριξη της Εκκλησίας, το νηπιαγωγείο Λασουρί Βέρτ, όπου φοιτούν παιδιά όλων των εθνικοτήτων. Αγία Νάπα. Συνεχίζουμε το ταξίδι μας στην Αγία Νάπα, όπου το χωριό και το μοναστήρι πήραν το όνομά τους από την αρχαία ελληνική λέξη Νάπη, που σημαίνει δασόδης κοιλάδα ή φαράγγι. Λέγεται πως στο μοναστήρι Αγίας Νάπας κατέφυγε από πείσμα η κόρη αριστοκρατικής ενετικής οικογένειας εξαιτίας της άρνησης των δικών της να επιτρέψουν το γάμο της με κάποιον μη αριστοκράτη. Η πλούσια ενετή έκτισε με δικά της έξοδα τα κελιά, έναν ελιόμυλο και το λατινικό παρεκκλήσι που βρίσκεται στο δεξιό κλήτος του ναού αμέσως μετά την είσοδο. Μέσα στο μοναστήρι υπάρχει ένα θολωτό μνημείο όπου βρίσκεται η σαρκοφάγος της. Λέγεται δε ότι η σικομορέα που βρίσκεται νότια του μοναστηριού έχει φυτευτεί από την ενετή γυναίκα. Το ταξίδι μας οδηγεί στα μεσαιωνικά τείχη της πόλης του Ευαγόρα, την Αμόχωστο,
τη Φαμαγκούστα, όπως την έλεγαν και οι Λατίνοι. Εκεί βρίσκονται ο καθεδρικός ναός του Αγίου Νικολάου και ο πύργος του Οθέλου, που αναφέρεται και στην ομώνυμη τραγωδία του Σέξπιρ. Συνεχίζοντας τη διαδρομή μας, συναντάμε την οροσειρά του Πενταδάχτυλου με το κάστρο του Αγίου Ιλαρίωνα, το Βουβαφέντο και το γοτθικού ρυθμού Μπέλα Πάις, μοναδικό στην Ανατολική Μεσόγειο και Μέση Ανατολή. Πιο πέρα βλέπουμε το κάστρο της Καντάρας, γνωστό και ως τα 100 σπίτια της Ρίγαινας. Ρίγαινα σημαίνει βασίλισσα και λέγεται ότι κατά τους μεσαιωνικούς χρόνους υπήρχαν 100 δωμάτια, τα οποία έκτισε μία από τις βασίλισσες των Λουζινιανών σαν εξοχική κατοικία ψηλά στον Πενταδάχτυλο. Με το βλέμμα μας στραμμένο στο επιβλητικό κάστρο της Κερίνιας, το ταξίδι μας ολοκληρώνεται. Η θρησκευτική ομάδα των Λατίνων της Κύπρου είναι πλήρως ενσωματωμένη στην κυπριακή κοινωνία. Αναγνωρίζεται από το Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας και έχει εκλεγμένο εκπρόσωπο στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Το μόνο που την ξεχωρίζει από τους υπόλοιπους Κύπριους είναι η ρωμαιοκαθολική της θρησκεία. Το ταξίδι μας στο χθες και στο σήμερα κάπου εδώ τελειώνει. Η προσφορά της θρησκευτικής ομάδας των Λατίνων συνεχίζεται